Νίκος Οξούρπας. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Κώστας Θεοδότου. Πρώτος βοηθός ο κύριος Νίκος Πλατής, δεύτερος βοηθός ο κύριος Ανδρέας Λαουτάρης. Τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών. Και παρατηρητής ο κύριος Μιχάλης Παπαβαρνάβας, παλιός διαιτητής μας και αυτός. 95η αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων. 46 νίκες μετράει η Ομόνοια, 17 νίκες η Ανόρθωση, 31 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Τα τέρματα 152 έναντι 94 για την Ομόνοια. Από το 1990-91 σε 26 αγώνες, για να δώσουμε την πιο πρόσφατη ιστορία, 10 νίκες μετράει η Ομόνοια, 6 νίκες η Ανόρθωση, ενώ 10 παιχνίδια τέλειωσαν ισόπαλα. Είναι αυτό που είπε και λίγο νωρίτερα ο Σωτήρης ο Καϊάφας, ότι τα παιχνίδια Ομόνοιας Ανόρθωσης κρίνονταν βασικά στο ένα τέρμα διαφορά. Ελάχιστες ήταν οι μεγάλες νίκες των δύο ομάδων, της μιας πάνω στην άλλη. 10 φορές η Ομόνοια νίκησε με το 1-0, 9 φορές με το 2-0, 5 φορές με το 1-0 η Ανόρθωση, 2 φορές με το 2-0. Ενώ το αγαπημένο αποτέλεσμα στις ισοπαλίες είναι το 1-1. 17 φορές σημειώνουμε αυτό το αποτέλεσμα στην ιστορία των αναμετρήσεών τους. Ενώ πολύ δυνατά μπαίνει και το 2-2. 10 φορές εμφανίζεται στις αναμετρήσεις της Ομόνοιας με την Ανόρθωση. Ο Θωμάς ο Φραντζής θα μας πει αν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν πάει στον χώρο και μπορούμε να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα τώρα. Ακόμα δεν έχουν πάει ακόμη στον χώρο των αποδυτηρίων. Να, εδώ το σαλόνι, στον χώρο των αποδυτηρίων όπου συγκεντρώνονται οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Δέστε τα χαρτονάκια που κρατούν στα χέρια οι οπαδοί της Ομόνοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με αυτά τα χαρτονάκια θα σχηματίσουν το λάβαρο της ομάδας τους. Ενώ κάτι ετοιμάζουν και με μπαλόνια. Βλέπουμε πάρα πολλά μπαλόνια να κυκλοφορούν και στις δύο εξέδρες. Και πρέπει να προβάλλουμε τις όμορφες ενέργειες των οπαδών. Όπως να, είδατε εκεί τις μεγάλες σακούλες με τα μπαλόνια. Ετοιμάζουν ετούτοι εδώ, απόψε ετοιμάζουν φιέστα. Ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας νομίζω ότι μας έχει δώσει αυτούς τους μελοποιημένους αυτούς τους στίχους. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα πραγματικά εδώ στο στάδιο Γασιπή. Επαναλαμβάνω, στην 95η αναμέτρηση Ομόνοιας Ανόρθωσης, 21η αγωνιστική. 46 βαθμοί για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση, 45 για την Ομόνοια, 44 για την Ανόρθωση, 40 για τον Ολυμπιακό. Οπότε αντιλαμβάνεστε και την τεράστια βαθμολογική σημασία που έχει το απόψινό παιχνίδι. Έχουν περάσει στον πάγκο για ένα πραγματικό σημείο ότι όπου να είναι έρχονται και οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Ο ύμνος των γηπεδούχων ακούεται εδώ στο στάδιο Γασιπή και τραγουδούν μαζί. Βλέπετε και απέναντι την τεράστια σημαία που απλώνουν οι φίλοι της Ομόνοιας, ενώ στην γιγαντοοθόνη του σταδίου προβάλλονται εντυπωσιακά πλάνα και να και τα χαρτόνια που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, σε πράσινο και άσπρο. Ενώ στη γιγαντοθόνη απέναντι προβάλλονται εντυπωσιακά πλάνα του κόσμου από εκπομπές της LTV. Πάμε, προβάλλει η Ομόνοια ως γηπεδούχος εδώ στο στάδιο Γασιπή. Τα πλάνα που βλέπετε είναι από την οθόνη, από προηγούμενους αγώνες της Ομόνοιας. Εντυπωσιακά πλάνα που έδωσε στο κυπριακό κοινό με τον ερχομό της στα τηλεοπτικά δρόμενα του τόπου η LTV. Και πάμε στο Θωμάτο Φραντζή να μας πει πού βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Είναι ακόμη στον χώρο των αποδυτηρίων, Σάβα. Έτοιμοι βέβαια, σε πολύ λίγο θα βγουν. Απλά να πούμε ότι ο Χάρης ο Νικολάου, για τον οποίο έγινε λόγος ότι πιθανόν να προλάβει το σημερινό παιχνίδι, παρά το ότι προπονήθηκε κανονικά τις τελευταίες μέρες, εντούτοις δεν έχει συμπεριληφθεί στη 18η. Τώρα βγήκε ο Χάρης ο Νικολάου, πέρασε δίπλα από τον πάγκο της ομάδας του και χειροκροτήθηκε θερμά από τους φίλους της Ομόνοιας μαζί με τον συμπαίχτη του, τον Γιώργη τον Παναγιώτου, ο οποίος επίσης δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Μάλιστα. 3-1 είχε τελειώσει ο αγώνας του πρώτου γύρου. Θυμίζουμε παιχνίδι που είχατε δει πάλι απευθείας από την LTV. 3-1 για την Ανόρθωση. Στο παραλίμνη είχε γίνει το παιχνίδι.
Ενώ όπου να είναι θα βλέπουμε, να βλέπουμε εδώ τους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης, όπου να είναι θα τους δώσουμε, θα τους δούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Να τους εδώ. Και κατευθύνονται στον κόσμο τους. Ζεστή υποδοχή από τον κόσμο της Ανόρθωσης στους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αμοχώστου, ενώ σε δευτερόλεπτα θα δούμε και την ομάδα της Ομόνιας. Να τους εδώ. Όπως και νωρίτερα αφήσαμε την εικόνα να μιλήσει, εντυπωσιακά πλάνα από το ΓΑΣΥΠΗ, από αυτό που έχουν ετοιμάσει απόψε εδώ στην πρωτεύουσα οι φίλοι της Ομόνιας. Αν μπορεί μια κάμερα να ακολουθήσει τα μπαλόνια τη νύχτα αυτή της Λευκωσίας, βέβαια τι τραγική ηρωνία η νύχτα της Λευκωσίας να είναι γεμάτη από μπαλόνια σε μια γιορτή χαράς, ελπίζουμε να εξελιχθεί, και η νύχτα στην Βαγδάτη να είναι γεμάτη από πυράβλους. Τι τραγική ηρωνία. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ικανός για το καλύτερο και ικανός για το χειρότερο. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι. Εδώ στην πρωτεύουσα, Στέφαν Μπράσας που επανήλθε στον προηγούμενο αγώνα κάτω από τα δοκάρια της Ομόνιας μετά την περιπέτεια τραυματισμού που είχε. Νίκος Παναγιώτου και οι δυο θα σηκώσουν μεγάλο μέρος της προσπάθειας των ομάδων τους απόψε. Ο κύριος Κώστας Θεοδότου, 37 χρόνων από την Αλάμπρα, οδοντοτεχνίτης στο επάγγελμα, είναι μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου από το 1991, θα σηκώσει και αυτός την ευθύνη που σηκώνει πάντα ένας διαιτητής στην Κύπρο. Θωμάς Φραντζής στον πάγκο της Ομόνιας, Μάριος Βαδιλιώτης στον πάγκο της Ανόρθωσης, Ανθή Σταύρου στον χώρο των επισήμων. Θα έχουμε διαρκή ενημέρωση για το τι γίνεται σε όλους τους χώρους του ΓΑΣΥΠΗ, σε μια προσπάθεια να φέρουμε κοντά σας ό,τι καλύτερο από το αποψινό παιχνίδι, που ελπίζουμε να είναι και ό,τι καλύτερο για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και έχει αρχίσει. Όλα να πάνε καλά για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Τόμιτς. Παρέμβαση από τον Λευτέρη τον Κοντολεύτερο, Καϊάφας και το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για την Ομόνια. Βελής για τον Τιμούρ Κετσπάγια που έχει μπόλικο χώρο μπροστά του. Τιμούρ Κετσπάγια επιμένει, στέλνει την μπάλα δεξιότερα, θα προλάβει ο Βελής. Τιμούρ Κετσπάγια που διανύει μια περίοδο καλής αγωνιστικής, πολύ καλής αγωνιστικής κατάστασης, παρά τα 34 του χρόνια. Έκοψε ο Μιτσικάς. Καϊάφας. Τόμιτς. Πούνας έκανε το λάθος. Κοντολεύτερος. Χάπερ Ράουφμαν. Παλιά για τον Θεοδότου. Φεύγει δεξιότερα ο Ιωακίμ. Θεοδότου αλλάζει χώρο δράσης στο παιχνίδι. Κοντολεύτερος. Περνά την μπάλα στην περιοχή για τον Ράινερ Ράουφμαν. Θα προλάβει. Καλή μπαλιά, έφυγε με δύναμη όμως. Και ψηλά. Ξανά. Δεν πρόλαβε, είδε την μπάλα.
Χόφμαν ούτε καν επιχείρησε να την διεκδικήσει. Ήταν πολύ ψηλά. Πέτρος Κοναφής. Τόμιτς. Και Τσπάγια. Νικόλας Γεωργίου. Με προϋποθέσεις η αντεπίθεση της Ομόνιας. Ράουφμαν πάτησε την μπάλα. Έκοψε εκεί ο Μιχαλσκι. Κακή μπαλιά από τον Βελί. Καϊάφας. Θωμά, κάτι πρέπει να γίνει απέναντι. Τρέχουν οι άντρες της ΜΑΔ. Ναι, παρακαλώ να ενημερωθώ. Κάτι μεταφέρουν εκεί. Μάλιστα. Ενδεχομένως κάποιο μικρό πρόβλημα με κάποιο από τους οπαδούς. Κοντολεύτερος εντός περιοχής. Λευτέρης Κοντολεύτερος. Καλή κίνηση. Το πρώτο καλό σου στο παιχνίδι. Αποκρούει ο Νίκος Παναγιώτου. Με την συμπλήρωση 3 λεπτών παιχνιδιού εδώ στο Γασιπί. Καλή κίνηση από τον Κοντολεύτερο. Ηλίας Χαραλάμπους. Θεοδότου. Ενώ χαιρόμαστε και την πραγματικά υπέροχη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος του ΓΑΣΥΠΗ. Χάπερ, το φάουλ που γίνεται από τον Τόμιτς και σφυρίζεται αμέσως από τον κύριο Κώστα Θεοδότου. Να τους εδώ Βλάταν Τόμιτς. Ενώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη καλή προσπάθεια του Λευτέρη του Κοντολεύτερου. Δεν πέρασε η μπαλιά του Ράουφμαν. Κοτσόνης. Κέρδισε την κεφαλιά ο Πέλης, αλλά δεν ακολούθησε κανένας παίκτης της Ανόρθωσης. Η οποία Μάρια Βαντιλιώτη, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, φαίνεται ότι είναι στημένη με προσοχή στο χώρο του κέντρου περισσότερο, έτσι. Ναι, και όμως αυτά τα ρήγματα, 2-3 που δημιουργήθηκαν πολύ νωρίς, ανησύχησαν τον Πάγκο Ξανόρθος. Ο κύριος Μιχαηλίδης έστειλε τον βοηθό του να βάλει τις φωνές στην άμυνα για αυτά τα 2-3 ρήγματα που οι παλιές κάθετες που πέρασαν. Ενώ εμείς είδαμε το δυνατό φάουλ που έκανε ο Χρήστος ο Κοτσόνης στον Άκη τον Ιωακίμ, παίρνοντας του τα πόδια εδώ στη φάση αυτή. Δεύτερο φάουλ για την Ανόρθωση, για την Ομόνια, σε καλό σημείο στην περιοχή της Ανόρθωσης που φέρνει πολλούς ποδοσφαιριστές στην εστία του Νίκου του Παναγιώτου. Εκτελείται, έκοψε ο Πέλιτς που γύρισε να βοηθήσει. Βέλης, Καϊάφας παρενεύει, Τόμιτς και έχει τις προϋποθέσεις γρήγορης αντεπίθεσης η Ανόρθωση. Σε θέση offside ο Πέλιτς. Σηκώνει τη σημεούλα του ο κύριος Νίκος Πλατής. Κάτος εδώ. Ο 40χρονος βοηθός από... Εδώ ξανά. Παλιά. Να την ξαναδούμε, Αντρέα. Διαμαρτύρεται, εν πάση περιπτώσει, ο Πέλιτς. Εδώ οι γραμμές του γηπέδου θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι όντως είναι πιο μπροστά ο παίχτης της Ανόρθωσης. Σωστή απόφαση από τον βοηθό. Βγαίνει μπροστά ο Ιωακίμ. Το πλάγιο για την Ομόνια. Θεοδότου. Φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κερδίζει την κεφαλιά. Ο Κοναφής στο σούτ. Καλό, εξαιρετικό σούτ από τον Νικόλα τον Γεωργίου Ιμπαλάξου. Είδαμε και την αντίδραση
Και πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Μάριο τον Βαδηλιώτη. Εδώ στον πάγκο της ανόρθωσης, όπου το προπονητικό team φωνάζει, καθώς δεν μπορεί να βγει μπροστά, να παρακολουθήσει και να δει καλύτερα την ομάδα του, για να δοθούν και οι οδηγίες, καθώς κάθε φορά που βγαίνουν πέφτουν αντικείμενα και διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην αστυνομία. Βλέπουμε και τον Μιχαλάκη τον Κυριάκο εκεί να προσπαθεί να κατευνάσει τους οπαδούς της Ομόνιας. Ηλίας Χαραλάμπους. Νικολάου. Πέλιτς. Ιωακίμ. Μπάλα έξω. Και πάμε να δούμε εκείνο τον μπέρδεμα που γίνεται εκεί στον πάγκο της Ομόνιας. Σε κάποια στιγμή καινούαν. Στον πάγκο της Ανόρθωσης, ναι, με στην κερκίδα της Ομόνιας μπροστά. Μίτσιγκας. Κοντολεύτερος. Νικόλας Γεωργίου, η μπάλα έξω για την Ομόνια. Νικόλας Γεωργίου στο πλάγιο. Τάκετο πιο δυνατό σχηματοποιημένο δίδυμο στην άμυνα της Ανόρθωσης. Κοναφής με τον Ράουφμαν. Θεοδότου. Δεν πέρασε η μπαλιά του. Νεοφύτου. Ξανά στον ίδιο η μπάλα. Τόμιτς. Καμπαλιά καλή για τον Βελή. Καλή και η κίνησή του. Άνοιξε όμως πολύ την μπάλα. Βγήκε ο Νικολάου και Τσπάγια. Βελής και Τσπάγια. Το σούτ μπάλα έξω. Εξαιρετικό σούτ από τον Τιμούρ και Τσπάγια. Δύο-τρεις καλές φάσεις μας δημιουργούν την προσδοκία μιας καλής ποδοσφαιρικής βραδιάς. Εξαιρετικό σούτ από τον Τιμούρ και Τσπάγια. Ήταν υπέροχος και ο συνδυασμός των ποδοσφαιριστών της Ανόρθωσης. Ένα το λεπτό. Ξαναπάμε στον Μάριο τον Βαντιλιώτη. Που δυστυχώς έχουμε και χειρότερα εδώ στον πάγκο της Ανόρθωσης. Πάμε να τα δούμε. Ο βοηθός του κ. Μιχάλη, ο Τάσος Κυριάκο, έχει δεχθεί ένα αντικείμενο από την εξέδρα και μείνει φαρτής πλατής στο έδαφος. Εδώ τώρα σηκώνεται. Και έχει μαζευτεί όλη η αστυνομία εδώ, προσπαθώντας να καλύψει τον πάγκο της Ανόρθωσης από τα αντικείμενα που πέφτουν. Αυτά συμβαίνουν και είναι λυπηρό, γιατί σε εκείνο τον πάγκο αποθεώθηκε όχι λίγες φορές και ο Τάσος Κυριάκου και ο Ανδρέας Μιχαλίδης από τους ίδιους οπαδούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τόμιτς. Πάμε στον Κετσπάγια. Ελίσσεται. Ψάχνει χώρο για να αξιοποιήσει το σούτ του και το κάνει. Μπάλα έξω. Δύο φορές ο Τίμου Κετσπάγια βρήκε τον χώρο, έκανε το σούτ και καρδιοχτύπησε τους φίλους της Ομόνιας. Ξανά. Μπάλα έξω. Ναι, Θωμά Φραντζή. Ο σούτ του Γεσπάγια, βέβαια ανησύχησαν τον κύριο Σαδεύσκη, ο οποίος ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές, κυρίως έξω από την περιοχή, να προσέχουν τον Τίμουρ. Παλιά που βγαίνει στην περιοχή δεν ανησυχεί ο Νίκος ο Παναγιώτου. Να δώσουν ένα κράνο στον κύριο Μιχαήλ Διαφορισσή. Θωμά Φραντζή έχει και βάρει Βαλιγιώτη. Να μην υπάρχει πρόβλημα. Χάπερ. Ηλίας Χαραλάμπους. Ράουφμαν. Μπάλα σταμάτησε εκεί. Με το χέρι. Το θεωρεί ακούσει ενδεχομένως ο κύριος Θεοδότου. Νικόλας Γεωργίου. Δεν θα προλάβει, μπάλα φεύγει έξω. Λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Γασιπί. Ομόνια Ανόρθωση 0-0.
σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό. Σημειώθηκαν και δύο-τρεις καλές φάσεις. Την μπάλα έξω από τον Χάπερ. Ο Πέλιτς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή στο παιχνίδι. Πάει το φορείο με υπόδειξη του κυρίου Θεοδότου. Εδώ. Από αυτή την πτώση τραυματίζεται στην πλάτη ο Βέντραν Πέλιτς. Ενώ βλέπουμε μια διαρκή κίνηση, κινητοποίηση θα λέγαμε, των ανδρών της ΣΜΑΔ. Να τους εδώ. Με 10 ποδοσφαιριστές θα συνεχίσει η ανόρθωση. Η μπάλα από τον Βέλη θα περάσει στους παίκτες της Ομόνιας, στους κανόνες του τίμιου παιχνιδιού. Ενώ, όπως με πληροφορεί ο Μάριος Βαδιλιώτης, ετοιμάζεται ο Πανίκος Ξούρπας και ο Μίτροβιτς. Αλλά μάλλον ο Πέλιτς θα επανέλθει, έτσι, Μαρί. Φαίνεται να είναι εντάξει, κάποιο πρόβλημα με την πλάτη του, αλλά τώρα πήγε κανονικά στο παιχνίδι. Έκοψε ο Φουκαρίς, ήρθε ο Νικόλας ο Γεωργίου, Καϊάφας, Χάπερ. Βλέπει απέναντι σε κενό χώρο τον Ιωακίμ. Καϊάφας, Θεοδότου. Ηλίας Καρλάμπους. Κουβάλισε την μπάλα απέναντι στον Νικόλα τον Γεωργίου, η παλιά του οποίου δεν ήταν καλή. Νικολάου γυρίζει πίσω στον Πράσις. Θα πιεστεί εκεί από τον Πέλιτς. Μίτσιγκας. Λάταν Τόμιτς στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στα 35 του χρόνια. Το φάουλ που γίνεται από τον Πέλιτς. Να το εδώ. Βέντραν Πέλιτς. Όπου να είναι, συμπληρώνουμε το πρώτο 15 λεπτό. Πάντα στο 0-0 Ομόνια και ανόρθωση. Ράουφμαν κερδίζει την κεφαλιά. Κοντολεύτερος έπεσε στο έδαφος. Καθώς έτρεχε με τον Μίχαλσκι. Στην αντεπίθεση Κοναφής. Μπαλιά του δεν θα περάσει. Ράουφμαν έκανε την προσποίηση, κερδίζει και το φάουλ. Παρατηρήσεις τον Μίχαλσκι. Εδώ. Έκανε μια εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Δεν φαίνεται να υπάρχει οτιδήποτε. Πάρα είναι μακριά. Μίχαλσκι και ο Κοντολεύτερος τρέχουν. Εδώ. Η έντεχνη κίνηση, αλλά αντικανονική σίγουρα, του Μίχαλσκι για να σταματήσει τον Ράουφμαν που είχε κάνει την εξαιρετική προσποίηση. Βέλης. Μίτσιγκας. Κοντολεύτερος δεν πρόλαβε. Πούνας. Βέλης. Πέλιτς. Και Τσπάγια. Αναμένει απέναντι ο Φουκαρίς, ο Κοτσόνης, με συγχωρείτε. Και Τσπάγια προτιμά να περάσει απέναντι, μια εξαιρετική παλιά για τον Πανίκο τον Πούνα. Εντός περιοχής η κεφαλιά, την μπάλα έξω. Καλή στιγμή για την ανόρθωση στο 16ο λεπτό. Και εδώ ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης. Η παλιά από τον Πούνα, κεφαλιά από τον Πέλιτς, η μπάλα φεύγει έξω. Ενώ φεύγει και μπροστά η Ομόνια με τον Κοντολεύτερο. Ο Ράουφμαν είναι πίσω, ξεμαρκάριστος. Αποδέχτης της μπάλας, το 1-0. Μας ακούσατε να
τοποθετούμαστε για τη θέση του Ράουφμαν. Πολύ πριν φτάσει σε αυτόν η μπάλα, ήταν η λογική, η φυσιολογική εξέλιξη αυτής της φάσης στο 16ο λεπτό και κάτι. 1-0 για την Ομόνια. Τα προβλήματα που είχε η άμυνα της ανόρθωσης φάνηκαν καθαρά σε αυτή την φάση. Προβληματισμοί όπως μας τους εξέθεσε νωρίτερα ο Μάριος ο Βαδικιώτης. Δέστε πόση ώρα ανέμενε πίσω ο Ράουφμαν. Ήρθε η μπάλα τελικά κοντά του. Δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 για την Ομόνια να φτάσει στο 25ο τέρμα του και να σκοράρει ύστερα από αρκετές αγωνιστικές. 17η αγωνιστική ήταν η τελευταία φορά που σκόραρε ο Ράουφμαν. Πάμε στον Μάριο τον Βαδικιώτη. Αυτό που είχαμε αναφέρει πιο πριν, οι κάθετες μπαλιές, και ακόμη μια φορά έφεραν το πλήγμα στην ανόρθωση. Αυτή τη φορά το πλήρωσε με έναν γκολ. Και για ακόμη μια φορά ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος ήταν μόνος. Πήρε 3-4 φορές την μπάλα μέχρι στιγμής. Τώρα ήταν ο παίκτης που έστρωσε για τον Ράουφμαν για τον γκολ. Τόμιτς. Παλιά για τον Καϊάφα. Ράουφμαν δεν προλάβε και Τσπάγια. Νεοφύτου. Δεν θα περάσει. Ήρθε ο Κοτσόνης, έκανε το φάουλ. Και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Χρήστο τον Κοτσόνη. Η είσοδος του Κοντολεύτερου Μάριε και του Ηλία Χαρλάμπου, ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε σήμερα η Ομόνια, της έχει δώσει μια σβελτάνα. Δεν έχει αυτό τον αργό ρυθμό που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και είναι σαφής η πρόθεση του κυρίου Σαβεύσκη να παίξει γρήγορα στο ψηλό παιχνίδι. Ο Ηλίας Χαραλάμπος που κλείνει πιο πίσω και αφήνει τους Χάμπερ και Καϊάφα να περνάνε τις μπαλιές μπροστά, αυτές τις γρήγορες μπαλιές που εκμεταλλεύεται στο αγέρο Λευτέρης Κοντολεύτερος, γιατί είναι ευέλικτος ποδοσφαιριστής. Ενώ εμείς ξανάδαμε το φάουλ, το οποίο δικαίως χρεώθηκε για μας με κίτρινη κάρτα από τον κύριο Θεοδότου. Ο κύριος Σεδότου, ο οποίος πάει στον τέταρτο διδύτων, κύριο Κωνσταντίνου, για τα βεγγαλικά. Και αυτή την ατμόσφαιρα, την όχι ευχάριστη, με τους καπνούς, που στριμώχνει εδώ την ατμόσφαιρα. Σχεδόν 20 λεπτά παιχνιδιού. Ομόνια ανόρθωση 1-0 εδώ στο Γασιπί, με το τέρμα του Μάρκο Ράιν Ράουφμαν. Στο 16ο λεπτό, 25ο τέρμα για τον Ράουφμαν. Το φάουλ για την ανόρθωση. Μιχαλσκι, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της ανόρθωσης. Τόμιτς γλίστρησε, έχασε την μπάλα. Βελής σταμάτησε την παλιά του Χάμπε. Πάμε στο ορθωμάτο Φραντζή. Ο Μέντας σκεφτόταν να έχει στο μυαλό του τον Ισαβεύσκη την ώρα που οι υπόλοιποι πανηγύριζαν στον πάγκο, αυτό ίσως να σκεφτόταν και φώναζε στους παίχτες τι να προσέξουν. Μάλιστα. Και περισσότερο στον Ηλία τον Χαραλάμπους που επιτηρεί από ό,τι βλέπουμε τον Κισπάγια. Κοτσόνης ευνοείται από την κόντρα ο Γιώργος ο Θεοδότου. Κερδίζει καθαρά εκεί ο παίκτης της ανόρθωσης. Ξανά όμως μπροστά η Ομόνια. Παλιά παράλληλα με το τέρμα του Νίκου του Παναγιώτου έκοψε ο Βελής και Τσπάγια. Κορναφής. Φεύγει και πέφτει μόνος ο Πέτρος ο Κοναφής. Πολύ σωστά αφήνει το παιχνίδι και συνεχίζεται ο κύριος Θεοδότου. Κοντολεύτερος. Παλιά το Ράουφμαν που δεν θα ακολουθήσει.
Δυνατή παλιά. Ίσως γι' αυτό το λόγο δεν έτρεξε ο Ράινερ. Ράουφμαν ο σκόρερ του τέρματος, το οποίο βλέπουμε από άλλη κάμερα. Ο δεύτερος φτάνει μπάλα στο Ράινερ. Ράουφμαν ξεμαρκάρει στο Σαπόρας. Πράσας χάνεται η ευκαιρία την ανόρθωση. Καλή στιγμή για την ανόρθωση στο 22ο λεπτό. Μια φάση που προκλήθηκε από αδράνεια της άμυνας της Ομόνιας, η οποία παραχωρεί εδώ το φάουλ. Εδώ. Μπέλιτς πέρασε την μπάλα στην περιοχή. Τελικά θα προλάβει ο Μπράσας το σούτ που γίνεται από τον Κοτσόνη. Βέλης σε ένα χώρο που είναι ο Μάριος ο Νικολάου. Καϊάφας, ναι. Χαραλάμπους. Ορεξάτος ο Ηλίας ο Χαραλάμπους. Νικόλας Γεωργίου. Βέλης στο πλάγιο για διανόρθωση. Μπέλιτς. Τόμιτς, η παλιά του δεν περνά. Χάπερ, Καϊάφας και το φάουλ. Αντιδρά ο Πανίκος ο Πούνας. Θα δεχτεί τις παρατηρήσεις από τον κύριο Θεοδότη. Εδώ. Έβαλε το χέρι ο Πανίκος ο Πούνας. Αυτό είδε ο κύριος Θεοδότου. Δεν θα λέγαμε ότι ήταν τόσο πρόξιμο με τον τρόπο που έπεσε ο Κωστάκης ο Καϊάφας. Ωστόσο έβαλε το χέρι, το ίδιο ο κύριος Θεοδότου. Νικόλας Γεωργίου πέρασε την μπάλα στην περιοχή, κόψε ο Κοναφής. Και τσπάγια. Κοτσόνης. Το φάουλ για την ανόρθωση. Διαμαρτύρεται τώρα ο Γιώργος Θεοδότου. Εδώ ξανά η φάση. Ούτε εδώ θα λέγαμε ότι είναι τόσο πρόξιμο. Δύο παίκτες τρέχουν παράλληλα. Και τσπάγια στην εκτέλεση του φάουλ. Από πολύ μακριά στέλνει την μπάλα στους οπαδούς της ομάδας. Η αντίδραση εδώ του κύριου Αντρέα Μιχαηλίδη. Και τσπάγια που έτρεξε μέχρι στιγμής περισσότερο από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή της ανόρθωσης. Κοναφής. Τόμιτς. Βελής. Πανίκος Πούνας. Πέρασε η παλιά του, διορθώνει για λίγο ο Πέλιτς. Παίζει πολύ μακριά από την περιοχή του Μπράσας. Κοτσόνης. Παλιά λάθος. Εύκολες παλιές, εύκολα λάθη. Από πλευράς κυρίως των παιχτών της ανόρθωσης. Μίτσιγκας βγήκε μπροστά από τον Πέλιτς. Λάθη και από πλευράς παιχτών Ομόνιας. Δίνουν την ευκαιρία στον Κετσπάγια να ψάξει χώρο για το σούτ. Δεν θα τον αφήσουν αυτή τη φορά. Μπέλιτς, εύκολα ο Μπράσας. Μια σειρά λαθών κράτησαν την μπάλα στην περιοχή της Ομόνιας. Εδώ. Ένα λάθος. Δέστε. Ανανέωση της προσπάθειας της ανόρθωσης. Νομίζω βλέπουμε τον κοντολεύτερο που παραχώρησε το φάουλ. Βελής. Θα πιεστεί, θα αποφύγει τον Νικόλα τον Γεωργίου που γλίστρησε κιόλας. Η τελική προσπάθεια όμως του Βελή στέλνει την μπάλα στους αντιπάλους. Τόμιτς. Βελής.
Και Σπάγια. Τόμιτσα άνοιξε πολύ την παράδοση, την ευκαιρία στον Νικολάου να τον σταματήσει. Καϊάφας. Κοντολεύτερος. Καλή κίνηση από τον Κοντολεύτερο. Παρεμβαίνει ο Μιχάλης και κερδίζει. Κορναφής. Κοτσόνης. Νεοφύτου. Που δεν φάνηκε ακόμη. Καθυστερεί. Τόμιτς. Πέλιτς. Προσπάθησε να βρει τον Βελή. Κοντολεύτερος. Αφήνει. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Για την ανόρθωση, λέει ο κύριος ο βοηθός. Βελής. Πέλιτς. Το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Μίτσιγκας ότι το φάουλ κατασκεύασε ο ίδιος ο Πέλιτς, ο αντίπαλος του. Να δούμε αν έχει δίκιο. Εδώ. Τον κρατάει ο κιόλας ο Μίτσιγκας. Δες το χέρι του Μίτσιγκα. Τα χέρια του Μίτσιγκα. Είναι φάουλ. 28 λεπτό. Πάμε για το 29ο. Και τσπάει ο Νεοφύτου κοντά στην πάρα βέβαια. Οφθαλμοφανέστατο. Το γεγονός ότι ο εκτελεστής του φάουλ φάνε ότι μου και τσπάει. Έχουν φύγει όλοι, τον έχουν αφήσει μόνο. Κύριο εδώ του πάει να δώσει οδηγίες στον Ιωακήμ. Εκτελεί ο Τίμορ Κετσπάγια, η μπάλα σταματά στα πόδια των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας. Επανέρχεται όμως η ανόρθωση. Νεοφύτου. Θα περάσει την μπάλα στην περιοχή. Κετσπάγια με τον Πέλιτζε να μπορέσουν να συγκρατήσουν την μπάλα και βγαίνει μπροστά η Ομόνια. Καϊάφας. Παλιά, δυνατή. Αδρανοποιεί τις προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την Ομόνια. Τόμιτς. Μίτσιγκας με τον Πέλιτς, κέρδισε την κεφαλιά ο Πέλιτς και Τσπάγια δεν μπόρεσε να μπει. Περίχε το στοιχείο του επικίνδυνου αυτή η κίνηση των παιχτών της ανόρθωσης, ωστόσο δεν εκδηλώθηκε ο κίνδυνος. Νικόλας Γεωργίου. Παλιά καλή στην περιοχή, έκοψε ο Φουκαρής. Βέλης για τον Κοτσόνη απέναντι. Τόμιτς. Μίτσιγκας μπροστά από τον Πέλιτς. Το φάουλ για την Ομόνια. Ο Θωμάς Φραντζίζης να μας γίνει. Ενώ βλέπουμε και το ποσοστό κατοχής της μπάλας που ευνοεί βέβαια την Ομόνια. 54% έναντι 46%. Θωμά Φραντζή. Δίνουν μάχες ο Πέλιτς μαζί με τον Μίτσιγκα. 30 λεπτά αγώνα έχουν δώσει πάρα πολλές μάχες. Ο κύριος Σαδεύσκη φωνάζει συνεχώς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να προσέχουν ιδιαίτερα τον Τιμούρ Κετσπάγια. Όταν βρεθεί κοντά στην περιοχή και αν είναι δυνατό να προσπαθήσουν να τον αποθήσουν προτού πλησιάζει έτσι ώστε να μην επιχειρήσει το σουτ. Μάλιστα. Καϊάφας. Καλή μπαλιά από τον Χάπερ. Θεοδότου. Κοναφής προλαβαίνει για την ώρα το κόρνερ, προτιμά το πλάγιο. Θεοδότου. Το λάθος δίνει την ευκαιρία στην ανόρθωση να βγει από την περιοχή της. Καϊάφας. Ηλίας Χαραλάμπος. Ιωακήμ. Μάριος Νικολάου για τον Μίτσιγκα. Νικόλας Γεωργίου. Βελής. Κοναφής.
Φέρνει την μπάλα εκεί που είναι ο Πέλιτς. Άφησε Νεοφύτου Τόμιτς. Το φάουλ βέβαια. Ο Μίτσιγκας κινήθηκε στον παίχτη και όχι στην μπάλα. Εδώ, δέστε. ...32 λεπτά παιχνιδιού, Ομόνια Ανόρθωση 1-0 με το τέρμα που σημείωσε ο Ράινερ Άουφμαν στο 18 λεπτό. Αυτό είναι το 7ο φάουλ που κερδίζει η Ανόρθωση, είναι 28 που έχει κερδίσει η Ομόνια. Παλιά για τον Κοτσόνη. Ο Τσόνης πάει να αποφύγει τον Μάριο τον Νικολάου, δεν θα τα καταφέρει. Το πλάγιο για την Ανόρθωση. Βέλης. Πέλιτς, η μπάλα σκάει πίσω, ευκαιρία που χάνεται. Μάριος Νιοφίτου δεν κινήθηκε γρήγορα για την ανόρθωση εκεί. Τον πρόλαβε ο Άκης ο Ιωακήμ, να τος εδώ. Καλή, πολύ καλή στιγμή για την ανόρθωση από την παλιά του Βελή. Δέστε πού ήταν ο Μάριος Νιοφίτου, δεν θα προλάβει. Τον προλαβαίνει ο Άκης ο Ιωακήμ. Και πάλι κάμερα. 33ο λεπτό. Νέο φάουλ. Πρέπει να ισοφαρίζει τα φάουλ. Με αυτό η ανόρθωση. 8-8. Εδώ είναι φάουλ. Κρατάει τώρα ο Τόμιτς. Η προηγούμενη κίνηση του Καϊάφα είναι αυτή που ενδεχομένως χρεώνεται με φάουλ. Διότι στην κατάληξη της φάσης αυτός που κάνει το φάουλ είναι ο Τόμιτς. Εκτελείται το φάουλ. Μπράσας, Πούνας στο σούτ η παλάτσο. Ο Πούνας είδε ότι ο Μπράσας δεν ήταν κάτω από τα δοκάρια του, επιχείρησε το σούτ, έστειλε την μπάλα όμως έξω. Και πάλι κάμερα. Έμεινε εκεί ο Μπράσας, Πούνας γρήγορα, καλή η σκέψη του, ήταν καλό το σούτ. Νάτος εδώ, Πανίκος Πούνας, από τους πιο φιλότιμους παίκτες της ανόρθωσης και του ποδοσφαίρου μας, 33 χρονών. Ξαναπάμε στο ορθωμάτο, Φραντζή. Όπου να ενημερώσουμε ότι η εντολή που έχει φύγει από τον πάγκο της Ομόνιας είναι να ηρεμήσουν οι ποδοσφαιριστές, είναι μπροστά στο σκορ, να κρατήσουν λίγο την μπάλα, να καλμάρουν έτσι ώστε να κερδιθεί και χρόνος, αλλά να διατηρηθεί και η Ομόνια μπροστά στο σκορ. Νίκος Παναγιώτου, Μιχάλσκι. Θα υποχρεωθεί ο Μιχάλσκι να ξαναδώσει στον Νίκο τον Παναγιώτου. Και θα πιεστεί αυτός. Φουκαρίς. Στέλνει την μπάλα έξω. Πολλά τα λάθη που γίνονται, τα περισσότερα βέβαια από πλευράς παιχτών ανόρθωσης. Νικόλας Γεωργίου δεν θα προλάβει. Ενώ ένα άλλο στοιχείο που προσωπικά με ενοχλεί και δεν ανεβρίσκεται μόνο στο αποψινό παιχνίδι, είναι η εύκολη προσπάθεια των παιχτών για το εύκολο φάουλ. Συνέχεια τώρα. Νεοφύτου διεκδίκησε εκεί. Τόμιτς. Απέναντι στον Κόναφη. Πούνας. Ηλίας Χαραλάμπους. Σας είχαμε πει και νωρίτερα ότι είναι ορεξάτος απόψε ο Ηλίας ο Χαραλάμπους. Ράουφμαν. Μπάλα πάνω από την εστία του Νίκου του Παναγιώτου. 9 λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 1-0 για την Ομόνια. Πάμε στον Μάριο τον Βαντιλιώτη. Να μας πει τι γίνεται στον πάγκο. Ακούμε τον Ανδρέα τον Μιχαλίδη που φωνάζει Μαρία. Συνεχώς φωνάζει να βγει η ομάδα του πιο ψηλά. Θέλει την ομάδα να βγαίνει πιο ψηλά, να μην μένουν πίσω. Σήκωσε και τους Κουρσάρο και Νικολάου για προθερμάση. 4 ποδοσφαιριστές προθερμαίνονται για την ανόρθωση εδώ και αρκετή ώρα. Και το άλλο, το ευχάριστο, είναι ότι έχουν σταματήσει τα αντικείμενα να πέφτουν και έχει επέλθει ηρεμία τους πάνω. Αυτό είναι το καλύτερο.
Χρήστος Βελής στην εκτέλεση του πλαγίου. Φέρει την μπάλα στην περιοχή και Τσπάγια. Και Τσπάγια, εξαιρετική κίνηση όμως το σούτ. Τον πρόλαβε πάλι ο Άκης ο Ιωακή. Ό,τι καλό τελικά πάει να βγει από πλευράς ανόρθωσης. Βγαίνει από το Τιμούρ και Τσπάγια. Ιωακή διώχνει ψηλά στην εξέδρα. Εξαιρετική κίνηση από τον Τιμούρ και Τσπάγια στην προηγούμενη φάση. Δέστε πώς κατεβάζει την μπάλα μπροστά. Και πώς επιχειρεί το σούτ. Με δεύτερη προσπάθεια συνεχόμενη στο στήθος η μπάλα. Και η αντίδραση από τον κύριο Αντρέα Μιχαλίδη. Τόμιτς. Δέστε ο πιο σημείο. Πήγε η μπάλα στα πόδια των παιχτών της ανόρθωσης και πού την πήραν. Σχεδόν πίσω στην περιοχή τους. Το φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Θεοδότου. Δεν έδωσε το χέρι ο Χρήστος ο Κοτσόνης στην πρόταση που του έκανε εκεί ο Θεοδότου. Εδώ το φάουλ. Κοναφής. Πελίτς. Κοναφής το σούτ. Καϊάφας. Βγαίνει στην αντεπίθεση η Ομόνια. Ράουφμαν. Ο Κοντολεύτερος μπροστά. Έχει πιο γρήγορα ο Μίχαλσκι. Επιμένει ο Κοντολεύτερος. Δεν ακολούθησε όμως κανένα συμπαίκτης του για να αξιοποιήσει το όποιο αποτέλεσμα της δικιάς του πίεσης. Τόμιτς. Πέλιτς. Τόμιτς. Φουκαρίς. Παρίκος Πούνας. Φουκαρίς. Πέλιτς. Απέναντι στον Κοτσόνη. Παλιά για τον Βελή το σούτ. Καλό, αλλά η μπαλά έξω. Βγαίνουν σε κάποιες στιγμές καλές προσπάθειες στο παιχνίδι. Όπως αυτή εδώ. Βελής επιχείρησε με μία το σούτ. Μπαλάτσο. Όπου να είναι μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ομόνια ανόρθωσε 1-0 με το τέρμα του Ράουφμαν στο 16ο λεπτό. Μια Ομόνια που ήταν καλύτερη στα πρώτα 20 λεπτά παιχνιδιού, σαφώς καλύτερη και με λιγότερα λάθη. Ίσως αυτή η τοποθέτησή μας να είναι πιο ακριβής για την εικόνα του παιχνιδιού. Με λιγότερα λάθη η Ομόνια σε εκείνο το διάστημα. Κατάφερε να προηγηθεί και να είναι εδώ μπροστά με τον Χάπερ. Καϊάφας, Ηλίας Χαρλάμπους. Θεοδότου, ξανά ο Ηλίας Χαρλάμπους. Και Τσπάγια. Βγαίνει ανόρθωση στην αντεπίθεση. Μπαλιά για τον Βελή. Βελής για τον Μάριο τον Νεοφύτου. Προσπαθεί εκεί. Μάριος Νικολάου πιέζεται από τον Κετσπάγια. Παίρνει την μπάλα ο Τιμούρ Κετσπάγια. Τόμιτς. Πέλιτς. Έκοψε η άμυνα της Ομόνιας. Χάπερ βγάζει έξω ψύχρεμα. Ράουφμαν. Κοναφής, έφυγε όμως ο Ράουφμαν. Από δύο ποδοσφαιριστές και έχει όλο το χώρο μπροστά του. Πετά την μπάλα απέναντι στον Κωστάκη τον Καϊάφα. Κοντολεύτερος σε θέση offside. Δεν θα μετρήσει το τέρμα. Σήκωσε τη σημεούλα του κ. Λαουτάρης. Να δούμε. Βέβαια η επανάληψη της φάσης, η επαναληπτική προβολή της φάσης θα μας βοηθήσει. Εδώ, ναι. Είναι μπροστά ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος. Είναι μπροστά. 41 λεπτά παιχνιδιού. Ομόνια ανόρθωση 1-0. Με την ανόρθωση να οργανώνει άλλη μια επιθετική προσπάθεια. Νεοφύτου. Το φάουλ.
Εδώ. Το τράβηγμα από τον Μάριο τον Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος. Η εκτέλεση του φάουλ. Νεοφύτου κερδίζει το κόρνερ. Για να κάνει την παραπάνω κίνηση ο Νεοφύτου, κέρδισε το κόρνερ. Από το ίδιο περίπου σημείο ήταν και το φάουλ. Η εκτέλεση του κόρνερ. Ράουφμαν που γύρισε να βοηθήσει. Οι δυσομόνοι υποστηρίζουν ότι η απόκρουση έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, ότι η μπάλα ήδη είχε περάσει έξω. Εδώ θα δούμε. Δύσκολο να υπολογίσουμε. Έχουν γυρίσει όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Θέλουν να κρατήσουν αυτό το 1-0 και τσπάγια. Σημαντικό να πάνε στα βοδιτήρια. Έχοντας το προβάδισμα, Θεοδότου. Τόμιτς. Απέναντι στον Κοτσόνη. Είναι η πρώτη φορά που κάνουν τέτοια αναλλαγή οι παίχτες της Ανόρθωσης. Σε αντίθεση με τους παίχτες της Ομόνιας. Πέλης στην κεφαλιά, Μπράσας μπροστά από τον Μάριο τον Νεοφύτου. Εδώ, Πέλης κερδίζει καθαρά την κεφαλιά. Μπράσας προλαβαίνει τον Μάριο τον Νεοφύτου. Νικόλας Γεωργίου. Κοντολεύτερος για τον Χάπερ. Παλιά του δεν πέρασε. Πέλιτς. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να έχει αλλοιωθεί και το ποσοστό κατοχής. Θα το δούμε στο τέλος του μικρών. Είναι 50-50 με πληροφορούν τα παιδιά. Θα το δείτε κι εσείς. Γιατί στα τελευταία 20 λεπτά η ομάδα που κρατεί περισσότερο την μπάλα είναι η Ανόρθωση. Ο Πούνας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιατί ήδη είχε δώσει εντολή ο διαιτητής. Ενώ ξαναβλέπουμε πως έγινε το φάουλ. Ναι, έγινε το φάουλ από τον Μίτσιγκα. Άσχημο φάουλ. Εδώ. Εδώ δέστε. Του πήρε τα πόδια με πολύ δύναμη. Μάλιστα. Θωμά, δεν ξέρω, έβγαλε κάρτα εκεί ο διαιτητής. Όχι, δεν έχει βγει κάρτα. Μάλιστα. Ενώ έχουμε και 4 λεπτά χρόνους καθυστερήσεων. Οι οποίοι χρόνοι καθυστερήσεων αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Κοντολεύτερος. Κέρδισε ο Πούνας. Πέρασε στον Τόμιτς. Καλή κίνηση από τον Βλάταν Τόμιτς. Με ο Φύτου όμως. Και το χέρι από τον Κοτσόνη, ο οποίος είναι ήδη χρεωμένος με κίτρινη κάρτα. Θα λέγαμε ότι του χαρίζεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Κώστας Θεοδότου. Όπως βέβαια χαρίστηκε και λίγο νωρίτερα στον Μίτσικα. Αλλά αυτή είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα ήταν μάλλον η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ. Καθαρή πρόθεση του ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης να διώξει την μπάλα. Χάπερ. Πέρασε ο Χάπερ. Η κόντρα τον ευνοεί. Φουκαρίς πάει. Ο Λιγορή λίγο προλαβαίνει. Για λίγο κοντολεύτερος, ωστόσο η Ομόνια επανέρχεται με τον Θεοδότου. Θεοδότου γύρισε και ο Κετσπά για να βοηθήσει. Θεοδότου παίρνει την μπάλα στη γωνιά. Εμφανίζει προσπάθεια του να κερδίσει το κόρνερ. Τελικά το πλάγιο για την Ανόρθωση. Και Τσπάγια για τον Νεοφύτου Νικολάου. Θεοδότου.
Μίτσιγκας τρέχει να προλάβει. Στραβεί και η δικιά του η μπαλιά. Έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. 1,5 λεπτό ακόμη περίπου για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τα παιδιά θα δοκιμάσουν να μας μεταφέρουν ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Καϊάφας. Νικόλας Γεωργίου δεν θα μπορέσει να ελέγξει την μπάλα. Μπέλιτς. Τόμιτς. Απέναντι στον Κοτσόνη. Είναι ο μόνος παίχτης ο Τόμιτς που αλλάζει χώρο δράσης. Μεταφέρει το παιχνίδι στους καινούς χώρους. Τόμιτς. Μιχαλσκι. Έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίχτες της Ομόνιας. Κοτσόνης. Νικολάου. Κοτσόνης βέβαια το φάουλ. Εδώ ο Χρήστος ο Κοτσόνης που είναι ο μόνος παίχτης που χρεώθηκε με κίτρινη κάρτα. Δέστε πώς κάνει το φάουλ τώρα. Και έπαιξε παρακινδυνευμένα σε 2-3 περιπτώσεις αναζητώντας σε εισαγωγικά την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το φάουλ που γίνεται από τον Κοναφή. Ενώ εξαντλούνται και η χρόνη των καθυστερήσεων, διατάζει να ξαναχτυπηθεί το φάουλ ο κύριος Θεοδότου. Δεν έδωσα, λέει, οδηγίες για να εκτελεστεί. Η εκτέλεση του φάουλ, κοντολεύτερος η μπάλα έξω. Σηκώνει όμως η σημεούλα του κύριου Λαουτάρης. Και είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ξανά η φάση. Εδώ έχω την εντύπωση ότι ήταν και δεν ήταν. Με πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι είστε μπροστά στο σκορ. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι γεγονός ότι το παιχνίδι έτσι έχει ανοίξει κάπως. Έχουν βρει και δύο ομάδες ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ. Όμως πρέπει να βελτιώσουμε πολύ την πάσα μας και να ηρεμήσουμε λίγο το παιχνίδι, γιατί γίνονται κάποιες δύο ομάδες, ναι, λάθη στον μεταβιβάσεις, αλλά εμείς ειδικά πρέπει να ηρεμήσουμε κάπως το παιχνίδι μας. Πάμε στο Μάριο το Βαδιλιώτη. Μιχαλίδη και Μιχαλίδη, η ομάδα σας βρήκε ευκαιρίες, εντούτοις χάνει ένα 0 γιατί άρχισε κάπως με οστρά το παιχνίδι. Ναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε γκολ. Όμως νομίζω αν συνεχίσουμε έτσι και με κάποιες εσωτερικές αλλαγές θα ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Αυτά και από τον κύριο Μιχαλίδη. Και να πάμε στην Αθήνη Σταύρου, στον χώρο των επισήμων. Ναι, κοντά μου έχω τον κύριο Θεοχάρου, τον πρόεδρο της Ανόρθωσης. Κύριε Θεοχάρου, δύσκολα τα πράγματα για την Ανόρθωση. Ήδη η Ομόνια προηγείται με 2-0. Πόσα? Με 1-0. Με 1-0, Αθή. Ναι, τα έκανα δύο. Απλόχερες εσείς, η κοπελίτσα, δεύτερο τέρμα, λέει. Η Ομόνια φαίνεται. γι' αυτό μου λέτε 2-0. Είναι έναν ημιχρόνιο. Θα παλέψουμε το δεύτερο ημιχρόνιο. Η ομάδα μας παίζει καλά. Απλά δεν της βγήκε το κόλ. Πιστεύω και εύχομαι στο δεύτερο ημιχρόνιο να έχουμε περισσότερη τύχη, να συνεχίσουν τα παιδιά να προσπαθούν και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς στην Αρθίδη Σταύρου. 1-0 λοιπόν η Ομόνια προηγείται της Ανόρθωσης στα στατιστικά μας στοιχεία, με το ποσοστό κατοχής της μπάλας να έχει αλλοιωθεί. 51% για την Ομόνια, 49% για την Ανόρθωση. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Το πρώτο ημίχρονο είχε τα στοιχεία ενός κλασικού ντέρπι, είχε και μερικές καλές στιγμές. Κυριάρχησαν τα λάθη, τα περισσότερα από πλευράς παιχτών Ανόρθωσης, που είχε έτσι μια δυσκολία στην ανάπτυξη παιχνιδιού, ενώ ταυτόχρονα είχε και κενά
στον αμυντικό χώρο και να που είχε επισημάνει νωρίς ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, αν θυμάστε, ο Μάριος ο Βαδηλιώδης, έτσι Μάριε. Έτσι ήταν. Μας μετέφερες πολύ νωρίς τις ανησυχίες του κ. Μιχαηλίδη για το τι είδε πίσω στην αμυνά του από τις πρώτες μπαλιές. Μπαλιές που δημιουργούσαν ρήγματα, αυτές οι κάθετες οι μπαλιές, και μια από αυτή αποφέρει το τέρμα. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Καμιά αλλαγή, όπως με πληροφορεί ο Θωμάς ο Φραντζής. Η ανόρθωση στην πρώτη της προσπάθεια δεν θα την ολοκληρώσει. Θεοδότου. Κοντολεύτερος που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έτρεξε πολύ. Ήταν και ο άνθρωπος που πίεσε. Έφυγε πολύ όμορφα στη φάση του 16ου λεπτού και πέρασε την μπάλα στο Ράουφμαν για να γίνει το 1-0. Νεοφύτου. Πέλιτς. Μπαλιά θα λέγαμε παρασούτ. Ήταν αυτό που έκανε προς τον Στέφαν Μπράσας. Κοντολεύτερος για τον Ράουφμαν. Κοναφής εκεί. Προστατεύει την πορεία της μπάλας. Βέλης. Φουκαρίς για τον Πέλιτς. Βέλης. Πετσπάγια. Ξανά ο Βέλης. Βέλης άνοιξε πολύ. Κόντρα τον ευνόησε, για λίγο όμως επανέρχεται. Κοτσόνης. Παλιά στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Η άτυχη στιγμή για την ανόρθωση πριν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Μάριο Νεοφύτου βρέθηκε ξεμαρκάριστος. Το φάουλ που γίνεται από τον Κωστάκη τον Καϊάφα και θα έχουμε την κίτρινη κάρτα. Λα λοιπόν που νωρίς η ανόρθωση βρέθηκε πολύ κοντά στο 1-1. Δεν θα γίνει όμως αφού το δοκάρι δεν έκανε. Το χατήρι στην κεφαλιά του Μάριου Νεοφύτου στάθηκε σύμμαχος του Στέφαν Πράσας και σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Στέφαν Πράσας που τούτη τη φορά δεν θα ανησυχήσει καθόλου. Εδώ η δυσανασχέτιση από την άτυχη στιγμή στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρέα Μιχαηλίδη. Πανίκος Πούνας. Καϊάφας έκοψε και πέρασε στον Νικόλα τον Γεωργίου. Αυτός με τη σειρά του κατεβάζει την μπάλα στη γωνιά της επανορθωτικής, το κόρνερ. Όπως και το πρώτο ημίχρονο, έτσι και το δεύτερο αρχίζει με κάποιες καλές προϋποθέσεις. Άδωσε ο Νικόλας ο Γεωργίου. Ενώ βλέπουμε Βέσκο Μιχαήλωβιτς. Πολύ αναπληρωματική για την προφορή ο Θωμάς ο Φραντζής που θα μένονται. Και το Κέκιτς. Καϊάφας πάει στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί. Βγαίνει ο Νίκος ο Παναγιώτου πάνω από το κεφάλι του Νικόλα του Γεωργίου. Και τσπάγια. Το φάουλ, η κάρτα τώρα για τον Ηλία τον Χαραλάμπους για το άσχημο φάουλ που έκανε στον Τιμούρ και τσπάγια. Να μην χαλάσει παιδιά το παιχνίδι. Κύλησαν όλα πάρα πολύ όμορφα μέχρι τώρα. Αφήστε τον διαιτητή να πονέμει την δικαιοσύνη και να αποφασίσει στον αγωνιστικό χώρο. Οι δικές σας οι φωνές δεν προσθέτουν τίποτα, ούτε οι κινήσεις σας. Κίτρινη κάρτα στον Νίκο τον Παναγιώτη. Και κίτρινη κάρτα στον Ηλία τον Χαραλάμπους. Εδώ ξανά. Το άσχημο φάουλ του Ηλία του Χαραλάμπους. Και κίτρινη κάρτα στον Νίκο τον Παναγιώτη για τις φωνές
και τις διαμαρτυρίες, ανέβηκε από την περιοχή του στην εστία εκεί της αντιπαράθεσης. Θα δει την κίτρινη κάρτα μαζί με τον Ηλία τον Χαρλάμος. Κόν να αφήσει την εκτέλεση του φάουλ. Τόμιτς. Για τον Φουκαρί. Έχει τον χώρο μπροστά του. Να κινηθεί. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Πού? Στην αγκαλιά του Πράσας. Έγινε το λάθος και από τον Πράσας. Μίχαλσκι. Πέρασε. Πέρασε και την μπάλα στην περιοχή. Τη Μούρκερτς πάει για το σούτ. Την μπάλα έξω. Νέα μεγάλη ευκαιρία. Εκπληκτική ευκαιρία που χάνεται για την ανόρθωση στο 50 λεπτό στο παιχνίδι. Εκπληκτική φάση. Σαν ευκαιρία για την ανόρθωση. Δέστε. Από την παλιά του Πέλιτς. Πιο δυνατή ευκαιρία και από πέναλτι ήταν η φάση. Και η αντένδραση του κυρίου Αντρέα Μιχαλίδη. Το φάουλ για την ανόρθωση που μπήκε και δείχνει σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά αποφασισμένη να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα. Για την ώρα μετρά. Ένα δοκάρι και μια σπουδαία ευκαιρία χαμένη από τον Τιμούρ και τη Σπαλιά. Νικόλας Γεωργίου. Μπάλα έξω για την ανόρθωση. Θωμά Φραντζή, πρέπει να ανησύχησε ιδιαίτερα ο κύριος Τονισαβεύσκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία Σάβα στον πάγκο της Ομόνιας, γιατί όντως είδαν εδώ κάτι που είδαμε όλοι, το δοκάρι και την ευκαιρία. Και δεν περνά παρατήρητο αυτό, ήδη έχει αρχίσει τις φωνές ο Τονισαβεύσκη και ο Γιώργος Σαβίδης. Βλάταν Τόμιτς. Τιμούρ Κετσπάγια απέναντι στον Χρήστο τον Βελή. Ξανά ο Κετσπάγια. Κετσπάγια περνάει για τον Χρήστο τον Βελή. Σε καλή θέση ο Βελής. Δεν θα περάσει ούτε αυτή τη φορά η μπάλα προς την εστία του Μπράσας. Βγαίνει αντίθετα σε αντεπίθεση η Ομόνια. Θεοδότου. Την κατοχή, κόρνερ ζητούν οι της Ομόνιας, να δούμε την φάση. Εδώ, από πιανού το πόδι φεύγει η μπάλα. Ναι, από το πόδι του Γιώργου του Θεοδότου. Βέλης. Πέλιτς. Τόμιτς απέναντι στον Χρήστο τον Κοτσόνη. Παλιά για τον Πέλιτς, για τον Κετσπάγια. Κετσπάγια κινείται στην περιοχή. Κετσπάγια, η μπάλα κόρνερ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Πολύ μεγάλη φάση. Εδώ Κοτσόνης. Ίσως να κάνει και το κάτι της το παραπάνω ότι μου Κετσπάγια εκεί. Γύρισε. Κάνει το σούτ εδώ. Πέφτει ο Μπάρκο Χάμπερ και σώζει. 53 λεπτό η νέα μεγάλη ευκαιρία της ανόρθωσης. Χρήστος Κοτσόνης στην εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα μένει στην περιοχή. Κοτσόνης με οφή του βγαίνει ο Μπράσας και μαζεύει. Ο Θωμάς Φραντζής θα μας ενημερώσει για την πρώτη αλλαγή που ετοιμάζει η Ομόνια. Ήδη το χαρτάκι έχει πάει στο τέταρτο διαιτητή. Ζόρα Στεπάνοβιτς σε λίγο θα περάσει τη θέση του Άκη Ιωακίμ. Μάλιστα. Ή Ηλίας Χαρλάμπους, ένας από τους δυο. Σε λίγο θα ξέρουμε. Κακή παλιά από τον Τιμούρ τον Κετσπάγια.
που ήταν ο πρωταγωνιστής στις δύο χαμένες ευκαιρίες της ανόρθωσης. Στο 50 και στο 53ο λεπτό, Μόνια μπροστά. Λάθος μπαλιά, Κοναφής. Στο Μαφραντζή. Το 3, αλλά το 33. Το 33. Οπότε αντί ο Ακίμ, Ηλίας Χαραλάμος. Είναι ο Ηλίας ο Χαραλάμος. Βέλης. Απέναντι στον Κοτσόνη. Παλιά στην περιοχή, Πέλης στην κεφαλιά, το φάουλ. Χρεώνεται ο επιθετικός της ανόρθωσης το φάουλ. Και γίνεται τώρα η αλλαγή. Φεύγει όντως ο Ηλίας Χαραλάμπους, που έτρεξε ομολογουμένως πολύ στο πρώτο ημίχρονο και παραχωρεί τη θέση του στον Ζόρα Στεπάνοβιτς. Στο 55ο λεπτό. Το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι ανόρθωσης Ομόνιας ήταν αυτό στο Τσίριο Στάδιο του χρονιά 99-2000. 5-3 για την ανόρθωση, 8 τέρματα. Ήταν το παιχνίδι που έδωσε τα περισσότερα τέρματα. Παλιά, την οποία τελικά σώζει ο Τιμούρ Κετσπάγια. Καϊάφας, το φάουλ. Ενώ ένα 5-2, νομίζω ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ, το σταμάτημα από τον Κωστάκη τον Καϊάφα. Το σούτ, έξω. Καλό σούτ από τον Βλάταν Τόμιτς, μπάλα έξω. Ενώ 7 τέρματα είχε δώσει ένα παιχνίδι Ομόνιας Ανόρθωσης την περίοδο 59-60, νομίζω ξαναβλέπουμε το καλό σούτ από τον Τόμιτς. 5-2 είχε νικήσει η Ομόνια, που καταγράφει άλλη μια ευρεία νίκη, 5-0 την περίοδο 89-90. Σε βάρος της ανόρθωσης. Κοναφής. Τετσπάγια. Παλίκος Πούνας. Τόμιτς. Παλίκος Πούνας. Πέρασε ο Παλίκος Πούνας. Πέρασε για την μπάλα δεξιά. Στον Πέλιτς. Πέλιτς εντός περιοχής. Πέλιτς. Πάει να τα κάνει όλα ο Πέλιτς. Παλίκος Πούνας. Κάνεται η ευκαιρία. Από τις ευκαιρίες που πρέπει να τις δεις και να τις ξαναδείς για να καταλάβεις, αν μπορείς να καταλάβεις, πώς χάνονται. Ο Πέλιτς πήγε να τα κάνει όλα εκεί. Τελικά κατάφερε και πέρασε την μπάλα στον Πανίκο τον Πούνα και δέστε από ποιο σημείο άστοχη. Ξανά και ξανά η τρίτη μεγάλη ευκαιρία στα 12 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου που χάνεται από πλευράς ανόρθωσης. Ξανά η ανόρθωση με τον Κετσπάγια. Πέλιτς. Βέλης. Βέλης προλαβαίνει. Περνά την μπάλα για τον νεοφύτου. Κετσπάγια το σούτ, την μπάλα έξω. Πεντηκοστό 8ο λεπτό στο παιχνίδι. Πάντα στο 1-0 με την ανόρθωση να έχει χάσει τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και να αλλάξει αυτό το 1-0. Κοντολεύθερος. Έκοψε ο Φουκαρής. Τόμιτς. Γρήγορη μπαλιά για τον Βελή. Σαφώς αλλαγμένη στο δεύτερο ημίχρονο η ανόρθωση. Νεοφύτου θα κερδίσει το κεφάλι. Θεοδότου. Νέο πλάγιο. Όχι. Έξω μπάλα θα εκτελεστεί από τη γωνιά της μικρής επανορθωτικής.
Ιωακίν. Παρέμβαση από τον Κοτσόνη, προηγείται όμως το φάουλ στο οποίο υπέβεσε ο Βέτραν Πέλιτς. Ιωακίν. Κοντολεύτερος, δεν θα προλάβει. Η Ομόνια δεν έφτιαξε φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Όλες οι φάσεις του δεύτερου ημίχρονου, ό,τι καλύτερο είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, για την ώρα ανήκει στην Ανόρθωση. Βέβαια, το σημαντικό ανήκει στην Ομόνια. Προηγείται με ένα 0. Παρίκος Πούνας, θα προλάβει εκεί ο Νεοφύτου. Νέα αλλαγή από πλευράς Ομόνιας, Στομά. Φωνάξε και τον Κέκιτς ο κύριος Σαβεύσκη, το πιο πιθανό να αποτελέσει τη δεύτερη του αλλαγή ο Σέρβος. Τόμιτς, το φάουλ που κάνει ο Κοντολεύτερος. Εδώ, δέστε το πόδι του Κοντολεύτερου. Κάτω, παίρνει το πόδι του Τόμιτς. Βέλης. Πούνας. Μίχαλσκι. Τόμιτς. Πούνας. Φουκαρίς. Για τον Βελή. Βελής θα δοκιμάσει να φέρει στον Μίχαλσκι. Τόμιτς, γλιστρά, εξακολουθεί η μπάλα να ελέγχεται από τους παίχτες της Ανόρθωσης. Τιμούρ και Τσπάγια απελευθερώνεται, κάνει και το σούτ η μπάλα έξω. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση. Πολιορκή θα λέγαμε την εστία της Ομόνιας. Στέφαν Μπράζας διώχνησε κόρνερ. Εδώ, δέστε. Στη γωνιά πήγαινε η μπάλα, μόλις πρόλαβε ο Στέφαν Μπράζας. 61ο λεπτό. Πάμε στο Θωμάτο Φραντζή, αφού είδαμε τον Κοναφή να στέλνει την μπάλα έξω, ανέβηκε πιο ψηλά από όλους. Θα φύγει ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος. Βλέπουμε καλά τώρα το χαρτάκι που έχει σημειώσει ο κύριος Μαυρής. Αποκλείεται να φεύγει το ένα. Ακριβώς. Θα φύγει ο Κοντολεύτερος και θα περάσει ο Κέκης στη θέση του. Ναι, Μαρίε. Από πλευράς Ανόρθωσης δεν υπάρχει χαρτάκι ακόμα, αλλά ο Νίκος ο Νικολάου ετοιμάζεται να αποτελέσει την πρώτη αλλαγή. Μάλιστα. Τόμιτς. Ξανά ο Βλάταν Τόμιτς από την παρέμβαση του Πούνα. Κοτσόνης. Σηκώνει τη σημεία του κ. Λαουτάρης απέναντι. Ενώ θα πρέπει να έχουν αλλοιωθεί Άρδιν και τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στην κατοχή της μπάλας. Έχει για πρώτη φορά, έχει πάει στο 51% η Ανόρθωση. Ξεκάθαρο βγαίνει το στοιχείο αυτό και από ό,τι βλέπετε εσείς, φίλοι τηλεθεατές. Νίκος Παναγιώτου σε επαφή με την μπάλα ύστερα από αρκετή ώρα. Ενώ όπως με πληροφορεί ο Μάριος ο Βαδιλιώτης, ο Κοτσόνης είναι ο παίκτης που θα φύγει για να παραχωρήσει τη θέση του στον Νίκο τον Νικολάου. Νέο Φύτου. Έχα προλάβει, το πλάγιο είναι για την Ανόρθωση. Θα γίνουν τώρα και οι δύο αλλαγές. Θύμισέ μας σε Θωμά από πλευράς Ομόνιας. Έξω Κοντολεύτερος, μέσα Κέκετς. Μάλιστα. Ο οποίος χειροκροτείται. Ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος, 63ο λεπτό. Και Μάρια Βατιλιώτη. Νίκος Νικολάου μέσα, ο Κοτσόνης έξω. Και ο Λιούπης Ακέκητς λοιπόν στο παιχνίδι. Στη θέση του Λευτέρη του Κοντολεύτερου. Φεύγει τώρα και ο Κοτσόνης.
παραχωρώντας τη θέση του στον Νίκο τον Νικολάου. Ο οποίος μάλιστα έρχεται και σε επαφή με την μπάλα, μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Την παλιά του δεν πέρασε. Φουκαρίς. Νίκος Νικολάου, ένας παίχτης ο οποίος κατεβάζει την μπάλα κάτω. Μπορεί να οργανώσει επίθεση. Νέο φύτου. Τιμούρ Κετσπάγια. Βέτραν Πέλιτς. Ξανά η μπάλα στην περιοχή Θεοδότου. Δύσκολες στιγμές περνάει η άμυνα της Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Ομόνια που βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση και έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πιο γρήγορη αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα τα καταφέρει. Θεοδότου το φάουλ. Μπάλα χτύπησε στο χέρι του. Νικολάου. Νέο φύτου. Κετσπάγια. Βελής. Βελής κινήθηκε έξυπνα. Δοκίμασε να βρει τον Πέλιτς, δεν τα κατάφερε. Χάπερ. Ψάχνει. Τον Στεπάνοβιτς. Αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Θεοδότου και καλά κάνει. Καϊάφας. Στεπάνοβιτς. Κέκιτς. Παρέμβαση Φουκαρή. Μπάλα έξω για την Ομόνια. Έχουμε πάει στο 21ο λεπτό στο δεύτερο μήχρονο. 26ο στο παιχνίδι. Έχει κοπάσει εκείνος ο έντονος ρυθμός της ανόρθωσης. Πέντε μεγάλες ευκαιρίες μέχρι στιγμής στα λεπτά του δευτερού ημιχρόνου για την ανόρθωση. Έναν γκολ για την Ομόνια, αυτό που μετρά από το πρώτο ημίχρονο. Τόμιτς. Τόμιτς. Επιχειρεί και το σούτ. Εκπληκτική απόκρουση από τον Βράσης. Εξαιρετική κίνηση από τον Βλάταν Τόμις που κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή της Ομόνιας. Δέστε το σούτ. Στέφαν Μπράσας διώχνει σε κόρνερ. Και πάλι κάμερα. 67ο λεπτό. Κετσπάγια. Κετσπάγια πάει να μπει στην περιοχή. Επιστρέφει πίσω. Νεοφύτου. Έκοψε ο Νικόλας ο Γεωργίου. Η ανακοίνωση στα μεγάφωνα καλεί τους οπαδούς της Ομόνια να επιφημίσουν την ομάδα τους, την οποία βλέπουν να πιέζεται. Φουκαρίς. Ναι, Θωμά Φραντζή. Εδώ και ώρα ακούγεται στον πάγκο της Ομόνιας, είναι έξω-έξω συνεχώς. Σαβεύσκης, Σαβίδης και όλοι εδώ. Φωνάζουν στους παίχτες της Ομόνιας να μην μαζεύονται πίσω. Έχουν τώρα την ευκαιρία με τον Καϊάφα να περνάσει τον Νικόλα τον Γεωργίου. Καϊάφας. Νικόλας Γεωργίου, το φάουλ. Ενώ ο Κωστάκης ο Καϊάφας από την προηγούμενη φάση δέχτηκε εκεί το μαρκάρισμα. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ που κάνει ο Τόμιτς στον Νικόλα τον Γεωργίου. Διακοπή στο παιχνίδι. Ο Καϊάφας θα μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Από αυτή τη φάση τραυματίζεται ο Κωστάκης ο Καϊάφας από την παρέμβαση εκεί του Χρήστου του Βελή. Πάμε στο Θωμά το Φραντζή να δούμε τι έχει να μας πει. Θα δώσω μια συνέχεια σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, Σάβα. Μια συνέχεια σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Χαρακτηριστικά ο Τόνι Σαββέσκι είπε στον Γιώργο Σαββίδη, φώναξε στους παίχτες, μας έχουν βάλει στο τέρμα να βγουν έξω.
Η εκτέλεση του φάουλ από τον Στεπάνοβιτς στον Χάπερ. Αυτό στον Νικόλα τον Γεωργίου. Η μπάλα έχει περάσει ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό το πλάνο είναι χίλιες λέξεις. Ακριβώς στο μα. Είναι ο Γιώργος Ζαβίδης και ο Τόνι Ζαβεύσκι με έντονο τρόπο, έντονες χειρονομίες να φωνάζουν στους παίκτες τους. Να δούμε αυτή την πίεση τι θα βγάλει για την Ομόνοια. Νίκος Νικολάου. Το φάουλ που σφυρίζεται από τον κύριο Θεοδότου. Βγάζει από το αδιέξοδο την άμυνα εκεί της ανόρθωσης. Ναι, Μαρέ Βαδηλιώτη. Ο κύριος Μιχαλίδης, βλέποντας αυτή την πίεση να μην φέρνει ένα τέρμα, φώναξε τον Μήτροβιτς και τον Πανικοκσούφα που κατά βάση πιθανότητα θα αποτελέσουν τις δύο αλλαγές για να συμπληρωθούν οι τρεις. Μάλιστα. Δεν έχει άλλες επιλογές. Ο κύριος Μιχαλίδης που μετράει 11 νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελλο από την ημέρα που ανέλαβε την ανόρθωση, χάνει σήμερα εδώ με ένα 0 και δεν έχει άλλες επιλογές. Η ήττα δεν του αφήνει περιθώρια προσδοκιών στην διεκδίκηση του τίτλου. Πού να σε κόψε και τσπάγια. Δεν πέρασε, παρενέβη ο Μάρκο Χάπερ και είναι η Ομόνοια μπροστά για πρώτη φορά με τόσους παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο. Κοναφής έκοψε. Ξανά η Ομόνοια. Χάπερ για τον Ράουφμαν που είναι σε θέση offside. Και ως πλατής εδώ. Εδώ ξανά. Δέστε καθαρά μπροστά ο Ράιν Ράουφμαν. Βλάταν Τόμιτς και Τσπάγια, ο οποίος πρέπει κιόλας να κουράστηκε. Άρχισε πολύ την μπάλα. Βελής πετά εκτός αγωνιστικού χώρου την μπάλα για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον Λιούμπισα Κέκιτς, που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δύο λεπτά παιχνιδιού. Εδώ, από αυτή τη φάση τραυματίζεται ο Κέκιτς. Η μπάλα θα πρέπει να επιστρέψει από τους παίχτες της Ομόνοιας στους παίχτες της ανόρθωσης. Το πλάγιο. Φέρνει την μπάλα στον Νίκο τον Παναγιώτου. Μπέλιτς για τον Νεοφίτ. Παρέμβαση από τον Νικολάου. Έκοψε ο Μιχαλσκι. Επιστρέφει μπάλα στον ίδιο. Φουκαρίς. Δύσκολη επιλογή. Τελικά Μιχαλσκι πετά την μπάλα στον Φουκαρί. Αυτός τον Πούνα. Το λάθος που γίνεται από τον Πανίκο Πούνα δίνει την ευκαιρία στο Ράιν Ράουφμαν να βγει στην περιοχή και να κάνει το 2-0. Από ένα ολέθριο λάθος του Πανίκου Πούνα. Στο 28 λεπτό Ράιν Ράουφμαν δεν συγχωρεί. Κάνει το 2-0 για την Ομόνοια. Έχω την εντύπωση ότι όπως έπαιζαν οι ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να φτάσει η Ομόνοια σε ένα δεύτερο τέρμα. Με το ολέθριο λάθος εκεί του Πανίκου Πούνα στο χώρο του κέντρου. Ράιν Ράουφμαν, 73ο λεπτό, κάνει το 2-0. Ξανά, δέστε τον Πανίκο τον Πούνα, θα χάσει την μπάλα. Ράιν Ράουφμαν δεν θα συγχωρέσει. Από το ύψος της περιοχής θα πλασάρει τον Νίκο τον Παναγιώτου και θα κάνει το 2-0 για την Ομόνοια. 26ο τέρμα για τον Μάρκο Ράιν Ράουφμαν. Νάτος εδώ. Η ομάδα που πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και εδικαιούτο με βάση τα δεδομένα του παιχνιδιού ένα τέρμα ήταν η ανόρθωση. Η ομάδα που το πετυχαίνει τελικά είναι η Ομόνοια και αυτό το 2-0 της δίνει σαφέστατο προβάδισμα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα της ανόρθωσης.
που δεν πρόλαβε Μάρια Μαντιλιώτη να κάνει ούτε τις αλλαγές της. Έγινε μια διαβούλευση διαρκείας εδώ για τις δύο αλλαγές. Θα έβγαινε ο Τόμιτς με τον Νεοφύτου, τώρα άλλαξε, θα βγει ο Πούνας με τον Νεοφύτου για να μπουν οι Κιούρουπας και Μίτροβιτς. Νίκος Παναγιώτου και έχεις κάνει την ευκαιρία για το τρίτο τέρμα. Σηκώνει σημεούλατο όμως ο κύριος Νίκος Πλατής. Μανίκος Πούνας αλλάζει βέβαια τη σκέψη του. Ενώ ξαναβλέπουμε εμείς τι έγινε, εδώ θα σημειωθεί σε θέση offside ο Λιούμπισα Κέκιτς. Ούτε η φάση που είχαμε δει να εξελίσσεται δεν θα μετρούσε. Μάλιστα. Χρήστος Βελής φεύγει από το παιχνίδι τελικά. Μαζί με ποιον, Μάριε? Μαζί με τον Μάριο Νεοφύτου. Είχε αρχικά, άλλαξαν τόσο πολλές φορές την κόλλα εδώ. Τώρα τελικά είναι ο Νεοφύτου. Νεοφύτου και Βελής φεύγουν από το παιχνίδι. Πανίκτος Ξούρουπας. Με τον Ντέγιαν Μίτροβιτς στο παιχνίδι. Πανίκτος Ξούρουπας μάχεται εκεί. Οι κόντρες. Βέτραν Πέλιτς δεν θα κάνει το σούτ. Σε θέση offside το Ράουφμαν. ...76 λεπτά παιχνιδιού. Σαφέστατο προβάδισμα για την Ομόνια, 2-0. Με τον Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν να φτάνει στα 26 τέρματα. Νάτος εδώ ο Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν. Και πάλι κάμερα το τέρμα από τον Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν. ...76 λεπτά παιχνιδιού. Ομόνια ανόρθωση 2-0. Καϊαφάς. Ιωακίμ στον Θεοδότου. Θα κερδίσει το φάουλ ο Γιώργος ο Θεοδότου. Εκτελείται στα γρήγορα. Στεπάνοβιτς. Στεπάνοβιτς περνά την μπάλα απέναντι στον Κέκιτς. Νίκος Παναγιώτου αποκρούει. Μάριος Νικολάου. Φουκαρίς έκοψε. ...51% για την ανόρθωση του ποσοστού κατοχής της μπάλας. Ανόρθωση που φαίνεται, είναι διάκριτο το πόσο έχει επηρεαστεί από αυτό το δεύτερο τέρμα. Πόσο εύκολα κάνουν οι παίκτες της το λάθος, πόσο εύκολα κάνουν την μπάλα. Άλλα 12 λεπτά παιχνιδιού, σύν οι καθυστερήσεις. Ενώ το πλάνο αυτό δείχνει αρκετούς οπαδούς της ανόρθωσης να αποχωρούν από το Γάσιπι μετά το δεύτερο τέρμα που δέχτηκε η ομάδα τους. Κονταφής. Η Ανθή Σταύρου με ακούει. Ναι, Σάβα, σε ακούω. Δεν ακούω εγώ την Ανθή την Σταύρου, παιδιά. Ναι, σ' ακούω τώρα, Ανθή. Ναι. Πες μας τι ατμόσφαιρα επικρατεί εκεί στον χώρο των επισήμων. Σάβα, με ακούς? Σ' ακούω... Όχι, Ανθή, δεν σ' ακούω. Κάποιο πρόβλημα με τα... Ναι, τώρα σ' ακούω. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε τώρα. Όπως είναι λογικό, οι παράγοντες της Ομόνιας είναι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, όμως εξακολουθούν να παρακολουθούν το παιχνίδι με ηρεμία. Ενώ από την πλευρά της ανόρθωσης τα κεφάλια είναι σκυθρωπά, όπως ήταν αναμενόμενο μετά το 2-0. Πρόσωπα σκυθρωπά, φυσιολογικό αυτό.
Είδαν την ομάδα τους να φτάνει πολύ κοντά στο 1-1 οι άνθρωποι της ανόρθωσης. Τελικά χάνει με 2-0. Και βέβαια οι οπαδοί της Ομόνιας έχουν δικαιολογημένα όλη την διάθεση να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την τροπή και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εκεί που ανησυχούσαν βλέποντας την ομάδα τους να πιέζεται, ήρθε το λάθος στο χώρο του κέντρου που έδωσε την ευκαιρία στο Ράιν Ράουφμαν να κάνει το 2-0 για την ομάδα του. Θεοδότου. Θα ήταν καλό κάποια συνθήματα εσχρού περιεχομένου να αποφεύγουν το. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να τα σταματήσουμε. Το σούτ που γίνεται από τον Μίχαλς και εκπληκτική απόκρουση από τον Πράσας. Είναι η τρίτη φορά που ο Στέφαν Πράσας δείχνει τις ικανότητές του κρατώντας στο 0 το παθητικό για την ομάδα του. Από το σούτ του Μίχαλς και εδώ δέστε εντυπωσιακή φάση από αυτό το πράγμα. Έκτο κόρνερ για την ανόρθωση. Εκτελείται τώρα. Πράσας εύκολα από πριν. Και στέλνει στον Μάρκο Χάπερ. Αυτός τον κουστάγει τον Καϊάφα. Μπόλικος χώρος μπροστά στους παίχτες της Ομόνιας για να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους. Νικόλας Γεωργίου. Χάπερ. Το φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Βλάταν Τόμιτς για μια χειρονομία που έκανε. Την οποία δεν ανέχτηκε ο κύριος Θεοδότου. Το φάουλ που χρεώνεται ο Τόμιτς και να δούμε ποια χειρονομία κάνει. Σαν κολύμπι, η βουτιά έκανε, κολυμπούσε ο παίκτης. Η Ομόνια ξανά μπροστά, Νίκος Παναγιώτου αποκρούει. 8 λεπτά ακόμη. Μάριος Νικολάου έκοψε. Ράουφμαν πιο πίσω. Μιχαλτσκι. Κοναφής. Και Τσπάγια. Νικολάου. Μίτροβιτς. Νικολάου την κεφαλιά, η Μπαλάκη. Εδώ ο Πανίκος Τσούρπας και ένα εντυπωσιακό πλάνο από το στάδιο της πρωτεύουσας. Εννιά παρά 13 λεπτά το πλάνο αυτό. 83ο λεπτό στο παιχνίδι. Ομόνια ανόρθωση 2-0. Θεοδότου. Δεν ξέρω αν βγήκε η Ανθή στον αέρα. Μας πληροφορεί τώρα ότι έχουν αποχωρήσει. Μάλιστα. Ναι,
Ναι, Αθή, κάτι μας έχεις μεταφέρει, να το ακούσουμε στον αέρα. Ναι, απλά είχα πει ότι οι παράγοντες της ανόρθωσης μόλις έχουν αποχωρήσει από το χώρο των επισήμων. Ο μόνος που παρέμεινε είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος κάθεται στην κερκίνα που είναι οι παράγοντες της Ομόνιας. Μάλιστα. Έστω και αν σας φαίνεται παράξενο. Τόμιτς. Έκοψε ο Μίτσιγκας. Και Τσπάγια. Μάρκ Ράουφμαν είναι ο Λιούμπις Ακέγκητς απέναντι. Στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις γκολ και γίνεται. Προϋποθέσεις γκολ και γίνεται. Το 25ο λεπτό το 3-0. Παίρνει διαστάσεις θριάμβου η επικράτηση της Ομόνιας εδώ στο Γασιπί. Με το τέρμα του Λιούμπις Ακέγκητς. Το 8ο τέρμα για τον Λιούμπις Ακέγκητς στο φετινό πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλη νίκη. Τελικά για την Ομόνια. Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν τη σφραγίδα του και στην φάση αυτή. Εύκολη υπόθεση για τον Λιούμπις Ακέγκητς. 3-0. 56ο τέρμα για την πρώτη επιθετική γραμμή του Παγκύπριου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Κοκακόλα. Νίκος Νικολάου. Μίτροβιτς. Έφυγε, ξέχασε την μπάλα. Ιωακή πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή. Πάμε να δούμε ένα πλάνο από την εξέδρα της Ομόνιας πρώτα και την εξέδρα της Ανόρθωσης που έχει σχεδόν και ενωθεί. Εδώ ο Λιούμπις Ακέγκητς, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος της Ομόνιας. Θωμά Φραντζή. Να πούμε και την τρίτη και τελευταία αλλαγή της Ομόνιας. Αφού έκανε καλά τη δουλειά του ο Μάρκο Ράουφμαν, θα αποχωρήσει και θα δώσει τη θέση του στο Βέσκο Μιχάιλοβιτς. Και θα εισπράξει βέβαια το ζεστό χειροκρότημα των φίλων της Ομόνιας. Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν αποχωρεί, γυρίζει, στέκει κύριος πάντα ο Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν. Ανταποδίδει το ευχαριστώ του κόσμου με τον δικό του τρόπο. Ναι, Θωμά. Ρωτήσω κάτι σημαντικό, γιατί πρωτού σημαίνει το τρίτο γκολ της Ομόνιας. Ο Ράουφμαν γύρισε προς τον πάγκο και είπε ότι δεν έχω δυνάμεις. Ήθελε να αποχωρήσει νωρίτερα, πρόλαβε όμως, έκανε και την κούρσα και πάσα για τον Γκέγκητς για να βγει το τρίτο γκολ. Όσο κουρασμένος και να είναι, Θωμά, ο Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν, έχει τόση συνέπεια ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που θα μαζέψει στη δεδομένη στιγμή όλες τις δυνάμεις και θα τις αξιοποιήσει για το καλό της ομάδας του. Όπως πολλές φορές έκανε και στο απόψινο παιχνίδι. Φουκαρίς πέρασε στον Πούνα που κάνει ένα ακόμη λάθος. Το σούτ του Στεπάνοβιτς όμως στέλνει την μπάλα εκεί που είναι οι όσοι οπαδοί της Ανόρθωσης έχουν απομείνει. Τόμιτς. Δύο λεπτά ακόμη. Η Ομόνια θα φτάσει στους 48 βαθμούς και θα περάσει απόψε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έναντι 46 βαθμών του ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ που αντιμετωπίζει αύριο στην Λάρνακα την Αλκή. Παλίκος που είναι στο πλάγιο, όλα έχουν τελειώσει, όλα έχουν κρυθεί στο Γασιπί. Η Ομόνια θα φύγει παίρνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που με τον ερχομό του Ανδρέα Μιχαηλίδη δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκεί που όλα ήταν χαμένα στην χρονιά, δημιούργησε τις προϋποθέσεις διεκδίκησης τίτλου. Βέβαια το αποψινό παιχνίδι φέρνει πολύ πίσω
την ομάδα της Ανόρθωσης. Θα μείνει 4 βαθμούς πίσω από την Ομόνια. Και αν η ομάδα του ΑΠΟΕΛ φτάσει στη νίκη αύριο, θα είναι 5 βαθμούς πίσω από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πέλιτς εδώ θα στείλει την μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη φάση για την Ανόρθωση, που ούτε σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να σημειώσει ένα τέρμα. Δέστε από ποιο σημείο αστοχεί ο Λιούμπης Αγγέλης. Θα έχουμε άλλα 4 λεπτά παιχνιδιού. Είναι η χρόνη των καθυστερήσεων, όσα και στο πρώτο ημίχρονο. Μίτροβιτς. Για τον Παλίκο τον Τσούρπα, θα τρέξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος άλλωστε. Ήταν και παλιά δυνατή. Άρχισε να τρέχει ο χρόνος της καθυστέρησης. Απέναντι οπαδοί της Ομόνιας ψήνουν τρελό πανηγύρι για την επικράτηση της ομάδας τους. Όσο εντυπωσιακό και αν φαίνεται αυτό το 3-0, ήταν αποτέλεσμα μιας δύσκολης βραδιάς για την Ομόνια. Ήταν καλύτερη στα πρώτα 20-25 λεπτά παιχνιδιού. Ήταν αξιοποιώντας αυτό το διάστημα υπεροχής της, σημειώνοντας το 1-0. Η Ανόρθωση ισοζύγησε στη συνέχεια. Να δούμε όμως τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς με τον Θεοδότου και τον Κέκιτς, που είναι πλασαρισμένοι στην περιοχή, σε θέση offside ο Θεοδότου. Ισοζύγησε, λέγαμε, λοιπόν, η Ανόρθωση στα 20 τελευταία λεπτά του... Ναι, είναι μπροστά. Ο Γιώργος Θεοδότου είναι σε θέση offside. Ήταν σαφώς καλύτερη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για ένα 20 λεπτό, 15 λεπτό θα λέγαμε, πιο συνοπτικά. Μετράμε σε αυτό το 15 λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 μεγάλες ευκαιρίες για την Ανόρθωση. Μέσα σε αυτές και η κεφαλιά του Νεοφύτου που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Τιμούρ και Τσπάγια εδώ μάχεται. Ούτε σε αυτή τη φάση θα σημειώσει ένα τέρμα, που το δικαιούται άλλωστε απόλυτα απόψε ο Τιμούρ και Τσπάγια. Στέφαν Πράσας πραγματικά απόψε έκανε εξαιρετικές ενέργειες, εξαιρετικές αποκρούσεις, όπως αυτή εδώ. Δεν μας θέλει μπάλα, λέει ο κύριος Μιχαηλίδης εδώ, με την κίνησή του. Ενάμιση λεπτό ακόμη. Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Περνά απέναντι στον Νικόλα τον Γεωργίου. Βέσκο Μιχαήλοβιτς κερδίζει την κεφαλιά από τον Νίκο τον Παναγιώτου. Αν μείνει αυτό το 3-0, είναι η τέταρτη φορά που η Ομόνια θα πάρει με τέτοιο σκορ νίκη από την Ανόρθωση. Μιχαήλοβιτς. Νίκος Νικολάου. Μίχαλσκι. Θεοδότου. Θεοδότου γυρίζει έξυπνα στον Κωστάκη τον Καϊάφα, που είναι όμως σε θέση offside. Εξαιρετική σκέψη και κίνηση από τον Γιώργο τον Θεοδότου. Τσούρπας. Και είναι το τέλος του παιχνιδιού. Είναι το τέλος του παιχνιδιού
Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ομόνιας από το χώρο των επισήμων Ανθισταύρου μέχρι να ετοιμάσουν ρεπορτάζ στα παιδιά. Πολύ χαρούμενος φαίνεται ο πρόεδρος της Ομόνιας, κύριε Σεραφείμ, όντως. Χαρούμενος δεν μπορεί να μην είμαι. Σας είχα πει και στις αρχικές μου δηλώσεις ότι πιστεύαμε στη νίκη. Την πήραμε επάξια, πιστεύω. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αθλητοπροπέστατο. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στους δύο, και στο δύο ομάδων. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δυνατό, ζωηρό, ενθουσιώδες. Είναι από αυτά που ενθουσιάζουν. Ευτυχήσαμε να βάλουμε τρία τέρματα. Ναι, κερδίσαμε γιατί πιστεύαμε στην νίκη. Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θα το πάρουμε. Περιμένετε ότι θα κέρδιζαν η Ομόνια εύκολα απόψε? Τα παιχνίδια που είναι τέρπι ποτέ δεν είναι εύκολα. Πρέπει να υδρώσεις για να τα πάρεις. Και εμείς είχαμε διάθεση να δρώσουμε στο γήπεδο για να πάρουμε την νίκη. Και το κάναμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Αθήνη Σταύρου. Πάμε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, Πανίκο Σούρπας. Εδώ έχω τον Πανίκο Σούρπα. Πανίκο, νομίζω αν μπορούμε να συνοψίσουμε το παιχνίδι, χάθηκα στις αρχές του 2ημιχρόνου. Άρχισε δυνατά η Ομόνια, προηγήθηκε και εκεί που αρχίσατε εσείς το δεύτερο χρόνο και έπρεπε να ισοφαρίζετε με τις πράγματι καλές ευκαιρίες, δεν ήρθε και ήρθε η συντρίση στη συνέχεια. Κοιτάξτε, σίγουρα χάσαμε με ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Πιστεύω όμως ότι η ομάδα μου δεν δικαιούται αυτήν την ήττα με τέτοιο σκορ. Έπαιξε καλό παιχνίδι απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, απέναντι μέσα σε αυτήν την έδρα. Σίγουρα δικαιούνταν και δύο ομάδες κάτι καλύτερο. Εντάξει, Ομόνια μπορεί να κέρδισε, αλλά και η Ανόρθωση δεν ήταν άσχημη. Έκανε ευκαιρίες, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες που δυστυχώς για μας δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Αυτό είναι και η ουσία του ποδοσφαίρου. Όταν σημειώνει τον γκολ, παίρνει τους βαθμούς. Αυτά από τον Πανίκο Σούρπα. Θα περιμένουμε βέβαια να έρθουν κοντά μας οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, Θωμά Φραντζή, για να έχουμε ρεπορτάζ και από την πλευρά των νικητών, των μεγάλων απόψινων νικητών. Πολύ μεγάλη νίκη, το 3-0 απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο όπως ήταν απόψε η Ανόρθωση. Θωμά Φραντζή, ακούμε. Γιώργο, συγχαρητήρια, μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Είναι μια μεγάλη νίκη όντως. Δείξαμε από την αρχή του αγώνα ότι είχαμε θέληση, πάθος και πρέπει να καταλάβουν εμείς ποδοσφαιριστές κυρίως ότι με αυτόν το πάθος και με αυτήν τη δύναμη μόνο τότε θα μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε την τίτλο. Ένα παιχνίδι που πέρασε από πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Πιεστήκατε έντονα από την Ανόρθωση. Υπήρχε όντως κάποιον άγχος στο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι μονόδρομο, θα έλεγα. Το τρίποντο ήταν περισσότερο από απαραίτητο. Ήταν φυσιολογικό σε κάποια στιγμή του αγώνα να νιώσουμε κάποια πίεση, όμως ευτυχώς τέλος καλών, όλα καλά. Και τελική ευθεία τώρα. Είμαι σίγουρος ότι με τέτοιο πάθος και δύναμη και με αυτόν τον υπέροχο κόσμο θα μπορέσουμε να κάνουμε τις πέντε νίκες, να μπορέσουμε να στεφθούμε οι πρόθετες. Ευχαριστώ. Πάμε στον χώρο των επισήμων και στην Αρθίδη Σταύρο να μας πει τι έχει εκεί. Σάβα, μόλις έχουν αποχωρήσει όλοι οι επίσημοι απέδω. Όλα ήρεμα μεταξύ των επισήμων μας. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Εδώ. Μόλις έχουν αποχωρήσει και οι παράγοντες της Ομόνιας με τα χαμόγελά του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αρθίδη Σταύρου. Εξαιρετικό πλάνο από την σιωπή πια του ΓΑΣΥΠΗ που δέχτηκε απόψε μια όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά. Βλέπουμε και τα στατιστικά μας. Δίκαιο το ποσοστό κατοχής της μπάλας, 50-50. Τρία τέρματα όμως για την Ομόνια, κανένα για την Ανόρθωση που, επαναλαμβάνουμε, έφτιαξε πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη νίκη για την Ομόνια που περνά απόψε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 48 βαθμούς, 46 το απόλυτο παίζει αύριο με την Αλκή. 44 η Ανόρθωση, τα πλάνα μας από τον εξωτερικό χώρο του σταδίου, η αποχώρηση των οπαδών. Ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα κινήσουν από τον χώρο εκεί. Θα δούμε και τα στιγμιότυπα από τους υπόλοιπους αγώνες. Να μεταφερθούμε όμως στα αποδυτήρια και στον Μάριο τον Βαδιλιώτη και στον Θωμά τον Φραντζή. Πρώτα ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά. Γεια σου, Σάβα. Ηρεμία κάτω στα αποδυτήρια. Κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε παρατηρήσει. Βλέπω τον κύριο Φάντη πίσω. Να δούμε πού είναι. Καιρό να τον ακούσουμε, πες του. Εδώ, ναι. Κύριε Φαντή. Ναι. Κύριε Φαντή. Με τον μικρό, στον αέρα, εδώ, με τον μικρό εκεί. Να μας πει ο μικρός. Είναι ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Να μας πει ο Στέφανος. Είναι βαφτιστικός σας?
Όχι, είναι έναν καλό φίλος. Γεια σου, Στέφανε. Τι έγινε σήμερα? Νικήσαμε. Πόσα? 3-0. 3-0. Κατατοπισμένος, καλά κύριε Φαντή. Πώς είδατε το παιχνίδι, μια πολύ μεγάλη βραδιά. Και πριν αρθούμε ήταν ενήμερος και αισιόδοξος για την νίκη. Μου το έλεγε και στο αυτοκίνητο, ο ίδιος έλεγε ότι θα ήταν 4-1 το παιχνίδι. Λέω του να είμαστε λίγο χαμηλών τώρα. Έπεσε δύο γκολ έξω. Όχι, σε τελική ανάλυση η τρία διαφορά ισχύει. 3-0. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι ήταν μια μεγαλειώδη νίκη. Ένας σταθμός θα έλεγα για την παραπάνω πορεία του πρωταθλήματος. Έναν κομβικό παιχνίδι θα το χαρακτήριζα για τους στόχους μας, για την εκπλήρωση των στόχων μας, οι οποίοι είναι δεδομένοι βεβαίως, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και μετά από αυτό το παιχνίδι, σίγουρα βλέπουμε πολύ πιο αισιόδοξα την μεταγενέστερη πορεία μας. Το κάθε παιχνίδι, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο, το γνωρίζεις, είναι τόσο σημαντικό όσο το δεδομένη στιγμή. Ήρθαμε και σε άλλα παιχνίδια με μεγάλη αισιοδοξία και όμως είχαμε ορισμένες απώλειες. Σε αυτό το παιχνίδι μπορεί ορισμένοι να μας είχαν σε εισαγωγικά ξεγράψει, αλλά η Ομόνια βροντοφώναξε νομίζω απόψε ότι είναι παρόν με κεφαλαία. Κύριε Φάντη, εσείς χρησιμοποιάτε λατινικά, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια φράση αγγλικά, θα κάνετε το comeback. Μα νομίζω δεν υπήρχε θέμα για comeback, Γιώργο, διότι όταν από τη στιγμή που είσαι ένα βαθμό πίσω από την κορυφή, νομίζω δεν μπορούμε να μιλούμε για comeback. Η Ομόνια, όπως θυμάστε, ήταν. Δηλαδή, τις απώλειες εννοώ το comeback. Ναι, σίγουρα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι και η Ομόνια ήταν κάποτε 9 βαθμούς πίσω και πήρε το πρωτάθλημα. Άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για έναν comeback, αλλά για συνέχιση της πορείας, θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον κύριο Φαντζάβα. Απάνω στον ενθουσιασμό έχει μπερδέψει ο άλλον Φαντζή. Δικαιούται. Ο κύριος Φάντης. Ενδεχομένως με τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΡΝΕ. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα, Θωμά, να μας πεις η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια με τη λήξη του αγώνα. Ποια ήταν? Πολύ φιλική και καμία σχέση με κάποια ένταση που παρατηρήθηκε στη διάρκεια του αγώνα. Κανένα πρόβλημα πραγματικά. Το παραμικρό δυσάρεστο δεν καταγράψαμε στον χώρο των αποδυτηρίων. Και άλλωστε αυτό το είδαμε μάλλον και με εικόνες εδώ, με παράγοντες μεταξύ των δύο ομάδων. Παράγοντες και των δύο ομάδων τα έλεγαν σε ήπιους τόνους, φιλικούς τόνους, κανένα πρόβλημα.